ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Δεν με ακούτε πολύ καθαρά να μιλάω, γιατί έχω τα μασελάκια τη χλεύκανσης. Πρέπει να τα έχω λάβει 10 λεπτά. Αλλά είπα να σας καλημερίσω. Μόλις έφτιαξα μαλλί και θα κάνω ένα βήμα το οποίο δεν έχω τολμήσει να κάνω. Σίγουρα οι περισσότεροι δεν το περιμένετε αυτό από μένα, γιατί με θεωρείτε πολύ δυναμική. Αλλά δεν έχω τολμήσει να κάνω. Δεν σε έφτιαξα νυχάκια. Είναι αυτά εδώ. Έκανα μόβ από χρώσεις. Εδώ έχουμε μία πεταλουδίτσα. Και εδώ έχουμε ένα φιονγκάκι, πολύ διακριτικό. Τα ζουζουνάκια κοιμούνται, πρέπει να τα ξυπνήσω. Εγώ κάθομαι, χαζεύω άλλα κανάλια που βλέπω μέχρι να ετοιμαστώ. Τώρα θα πάω να κάνω τα πρωινά των παιδιών, η ώρα είναι 7 και 10. Οπότε πάω να τα ξυπνήσω σιγά σιγά και να ετοιμάσω τα πρωινά, κολατσιό για τα παιδιά, για το σχολείο. Σήμερα η μέρα είναι Παρασκευή, 31 Μαΐου, τελευταία μέρα του Μαΐου. Σηκώθηκε και όχι ο Μπομπιρίνος και εγώ ξεκινάω να φτιάχνω τα κολατσιό. Άλεξα μπλούζα, έβαλα τύπου φανελάκι αθλητικό γιατί θα σκάσω. Μετά το σκέφτηκα. Τώρα στεγνώνω. Μαμά. Έλα, μαμά. Τυρούνια, κουτάλες και έπλυνα πολλές κατσαρόλες εχθές από τα φαγητά. Χθες έκανα παπαρδέλες. Είναι το μακαρόνι, το κλαπί, το μακρύ σαχυλοπίτα, το πολύ μεγάλο. Με μοσχαράκι κοκκινιστό. Τις προηγούμενες μέρες είχα κάνει ψαροκροκέτες, θα σας δώσω ιδέες τώρα. Ψαροκροκέτες με πατάτες και σαλάτα. Προηγούμενες μέρες είχα κάνει σουτζουκάκια με ρύζι. Σήμερα θα κάνω κοτόπουλο κοπανάκι, έχω βγάλει 2 συσκευασίες. Με ρύζι και λαχανικά. Τίμα και αυτά μαζεμένα, το πλυντήριο πιάτων είναι από χθες έτοιμο, αλλά θα το κάνω μετά γιατί δεν είχα να στεγνώσει καλά, οπότε... Ας πέσει ο ήλιος εδώ για να το κάνω. Πάτη. Τώρα θα γεμίσω τα παγούρια των παιδιών, να αλλάξω το νεράκι τους. Η ώρα είναι 7.30, είμαστε πολύ καλά στο χρόνο μας. Θα βάλω τώρα και ένα πλυντήριο. Χθες έπλυνα και την παράδα τη μεγάλη. Και από ό,τι βλέπω δεν πλησίασαν πουλάκια, γιατί μας είχαν γεμίσει στην κουτσουλιά. Κάνα μία πατέντα, έβαλα αυτό το πλέγμα πάνω, για να μην έρχονται. Κυρά, έλα μέσα. Έλα. Θα πέσεις, Άγγελε. Κύρα. Κύρα. Τάισα τα σκυλιά, τους έβαλα νεράκι, έχω καθαρίσει την μπάνα. Οπότε όλα είναι έτοιμα. Τα κρεβάτια θα τα κάνω μετά και κάνα 2 ρούχα που έχω εδώ. Δεν θα ασχοληθώ. Ούτε στα δωμάτια των παιδιών. Θα πάω μετά, όταν επιστρέψω. Σας αφήνω και τα λέμε από εκεί που είναι να πάω. Μόλις άφησα και τα 3 τέκνα στα σχολεία. Να χαμηλώσω να μ' ακούτε. Και τα 3 τέκνα στα σχολεία. Και έφτασα σε αυτό τον προορισμό που έχω να έρθω 1,5 μήνα τουλάχιστον. Ναι, 1,5 μήνα περίπου. Γιατί πρώτον ξεκίνησα με τη δουλειά, με τα σπίτια. Οπότε με τα σπίτια, με σκάλες και τα λοιπά. Οπότε δεν υπήρχε η δύναμη, η σωματική, όχι η ψυχική, η σωματική δύναμη δεν μπορούσε να ακολουθήσει το σώμα μου. Δεν υπήρχε, δηλαδή το σώμα μου δεν μπορούσε να με ακολουθήσει. Δεν υπήρχε και ο χρόνος καθόλου, γιατί τα πρωινά τα έτρωγα στη δουλειά. Επομένως τώρα που το πάω πιο χαλαρά εκεί και πάω σε συγκεκριμένα άτομα για καθάρισμα, συγκεκριμένες μέρες που κανονίζουμε, υπάρχει ο χρόνος, η θέληση υπάρχει. Το μόνο που θα μου πείτε, έλα ρε Τζορτζίνα, εσύ είσαι δυναμική και δεν το περιμέναμε αυτό να το ακούσουμε πως είναι και τα λοιπά, είμαι σίγουρη θα το γράψετε αυτό, είναι ότι πρώτη φορά έρχομαι μόνη μου, δεν έχω ξανάρθει ποτέ μόνη μου, πάντα ερχόμουν με παρέα και είναι το γυμναστήριο, παιδιά. Ήρθα να γυμναστώ, να νιώσω έτσι αυτή τη χαρά που ένιωθα, αυτή την αισιοδοξία, αυτή την ηρεμία, αυτό που έφευγαν όλα, ό,τι και αν είχα στο κεφάλι μου, άδειαζε και ηρεμούσα. Με τη γυμναστική αυτά νιώθω, οπότε είπα ότι θέλω να ξαναέρθω τώρα που έχω το χρόνο και μπορώ. Απλά κομπιάζω λίγο γιατί δεν έχω ξαναέρθει μόνη μου. Έχω πάρει βέβαια μαζί μου
τους φίλους μου εδώ, τα καλά μου τα ακουστικά, για να μπορώ να ακούω μουσική. Έχω φορτίσει το κινητό μου με full μπαταρία, full, για να μπορώ να ακούω μουσική. Ελπίζω να βρω διάδρομο κενό και να ξεκινήσω. Περίμενα, πέρα από το χρόνο και τη θέληση, και καλά θέληση πάντα υπήρχε, δεν υπήρχε ο χρόνος όμως, είμαι πολύ περιορισμένη, και ότι δεν υπήρχε η παρέα για να ακολουθήσει, γιατί τώρα, ας πούμε, οι φίλες μου και οι δύο που ερχόμασταν, και η Δήμητρα και η Πόπη, έχουν αρρωστά τα παιδιά. Με τη Μαριάννα που είχαμε ξεκινήσει δεν κάνει ομαδικά. Βέβαια τώρα εγώ ήρθα έξω για όργανα να κάνω, δεν νομίζω να μπω στο μάθημα πιλάτες, θα δω. Δεν νομίζω να αντέξει το σώμα μου μετά από 1,5 μήνα και τα δύο. Πριν έκανα και τα δύο, έβγαζα και μάθημα, έβγαζα και έξω. Το τελευταίο διάστημα όμως πήγαινα μόνο για μάθημα μέσα, για να μην εξασθενώ και κουράζω τον οργανισμό μου. Αλλά πέρα από αυτά λοιπόν, το χρόνο και όλα αυτά, δεν ερχόμουν γιατί φοβόμουν ότι έχω κύστες ή έχω κάτι γυναικολογικό, γιατί πέρασα ένα στάδιο έτσι με κάποια πονάκια και τα λοιπά, και έπρεπε να κάνω το τεστ, περνάγαν οι μέρες, περνάγαν οι μήνες, πήγα δηλαδή 3 μήνες καθυστερημένα να κάνω το τεστ PAP. Δεν πρέπει να τα αφήνετε, παιδιά, σας το είπα και στο self-care βίντεο. Δεν πρέπει να τα αφήνετε αυτά. Δεν έχω κάτι, δόξα τω Θεώ, και γι' αυτό είμαι εδώ, για να μπω στο γυμναστήριο. Δεν έχω απολύτως τίποτα, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, όλα καλά. Απλά έμαθα κάτι το οποίο, παιδιά, πάω γυναικολόγο, κάνω τεστ PAP τα 17 μου και θα γίνω 33, δηλαδή 16 χρόνια κάνω τεστ PAP κάθε χρόνο κανονικά, έχω κάνει 3 γένες, κανένας γιατρός δεν βρέθηκε, πέρα από αυτόν τον γιατρό που πήγα τώρα πρώτη φορά που μου τον σύστησε η Δήμητρα, η φίλη μου. Κανένας γιατρός δεν μου είχε πει ότι έχω οπίσθια μήτρα. Όσες έχετε, καταλαβαίνετε. Οπότε έχουμε θεματάκια, κάποια θεματάκια. Είναι έτσι η δομή του σώματός μου. Έτσι γεννήθηκα. Δεν είναι ότι κάτι έγινε στην πορεία. Αυτό μου είπε και ο γιατρός. Που έχω θεματάκια με το έντερο. Σας έχω ξαναπεί. Ευερέθιστο έντερο γενικά και με τα φαγητά. Και κάτι δυσανεξίες και δυσκυλιότητες και όλα αυτά τα ωραία. Κάτι πρεξίματα από το πουθενά, λες και είμαι έγκυος, αυτά τα ωραία. Λοιπόν, φεύγω, πάω να ξεκινήσω. Καλή μου επιτυχία και καλή μου αρχή ξανά. Για πρώτη μέρα πολύ καλά, έχω γίνει παπί, κλασικά πράγματα. 40 λεπτά έκανα προπόνηση, 20 λεπτά διάδρομο. Στην αρχή ξεκίνησα χαλαρά, μετά λίγο πιο έντονα, μετά πάλι το χαλάρωσα προς το τέλος. Δεν θέλω να τα δώσω όλα, γιατί μετά δεν θα έχω δυνάμεις ούτε για το σπίτι, ούτε για τα παιδιά, ούτε για τα σκυλιά, ούτε για το σύζυξ, ούτε για τίποτα. Οπότε θέλω να το πάω όσο πιο χαλαρά γίνεται, να ξαναμπω σωστά. Το να μπεις δυναμικά από την πρώτη δεύτερη μέρα, ενώ έχεις να κάνεις καιρό γυμναστική και να ξεσκιστείς και να πεις έβγαλα 2 ώρες γυμναστική, έβγαλα αυτό και αυτό, και μετά να είσαι πτώμα, εμένα δεν μου λέει κάτι. Αργά και σταθερά για να γίνει σωστά. Το υπόλοιπο 20 λεπτό το αφιέρωσα σε οργάνα, έκανα πόδια, έκανα χέρια, κοιλιακούς δεν πήρεξα καθόλου σήμερα. Θέλω να την αφήσω λίγο την κοιλιά τις πρώτες μέρες και μετά θα δώσω και στην κοιλιά. Αύριο είναι Σάββατο και Κυριακή που εγώ δεν μπορώ ούτε να δουλέψω ούτε να έρθω γυμναστήριο γιατί έχω τα παιδιά. Όπως πολύ καλά ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε, δεν έχω ποιος να μου τα δει, οπότε δεν μπορώ να έρθω γυμναστήριο Σάββατο. Κυριακή εντάξει, τους άλλους είναι κλειστό. Δευτέρα τώρα πια και ίσως μπω στο μάθημα στις πιλάτες και το πάω πιο χαλαρά, βγάλω όσες ασκήσεις μπορώ. Θα δω αν δεν έρθω πάλι όργανα. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι θα κάνω λίγο διάδρομο, περπάτημα τη Δευτέρα για να έχω. Α, όχι, ψέματα. Τι λέω, Δευτέρα είπα. Καλά θα ήταν. Δεν μπορώ Δευτέρα γιατί έχω κλεισμένο ένα σπίτι. Για πολύ καθαριότητα. Οπότε, άκυρο τη Δευτέρα το γυμναστήριο. Την Τρίτη, Τετάρτη μετά δεν θα έχω αυτοκίνητο γιατί θα το βάλω μέσα να φτιάξουμε μια ζημιά που έχει πάθει. Και θα το πάρω απόγευμα βράδυ αργά. Οπότε δεν θα έχω αυτοκίνητο. Αλλά θα γυμναστώ με τα πόδια. Πήγαινε στα σχολεία, ξαναγύρνα από τα σχολεία. Πήγαινε το Γιώργο φροντιστήριο. Θα δω πώς θα το κάνω. Πέμπτη μετά πάνε ολοήμεροι τα παιδιά, οπότε πάλι δεν θα μπορώ να έρθω γιατί θα είμαι στην ολοήμερη.
Οπότε Τρίτη και Παρασκευή μου μένει να έρθω. Μόνο αυτές τις μέρες. Λοιπόν, φύγαμε να πάμε σπίτι να κάνουμε δουλίτσες, μαγείρεμα, μπάνιο. Και αφού επέστρεψα σπίτι, έβγαλα μία. Δεν θα πω τη λέξη γιατί θα ξαναθέλουν, καταλαβαίνετε. Τις χλωρές. Δεν πήρα κάμερα μαζί γιατί κάνω σαν τα κατσίκια, το βγάζω και τις δύο μαζί. Έβαλα το πλυντήριο που είχα βάλει το πρωί στο στεγνοτήριο, γιατί δεν έχω πλύνει τα πίσω μπαλκόνια που απλώνω. Έκανα το μπανάκι μου, έλουσα και μαλλί γιατί δεν μπορώ να είμαι υδρωμένη, παιδιά. Δεν μπορώ καθόλου. Έχω βάλει να βράζουν δύο βουλάκια φρέσκα και έφτιαξα και ένα τοστάκι με τυρί γκούντα. Δεν μ' αρέσουν με χαμηλά λιπαρά, δεν μπορώ να τα φάω, είναι σαλάστιχο, δεν υπάρχει περίπτωση. Σαλάμι αέρος, πλούσια γεύση, χωρίς γλουτένι και πολύ λίγο, γιατί δεν τρώω σως και τέτοια, βιτάμ βίγκαν. Θα καθαρίσω και 2-3 ντοματίνια και είμαι μια χαρά με τοστάκι, αυγά και ντοματίνια. Έχω κρατηθεί όλη μέρα. Το μεσημέρι θα φάω κοτόπουλο, κοπανάκι, 2 κοπανάκια και ρύζι με και λαχανικά. Και όλα καλά. Το απόγευμα θα φάω ένα γιαουρτάκι και τέλος. Αυτά είναι τα γεύματα της ημέρας. Περιμένω τώρα να βγουν για να κάτσω να δω λίγο μια σειρά που βλέπω στο Netflix και να είναι απ' έξω PlayStation, γιατί έχουμε και εμείς ψυχή οι μαμάδες. Και μετά θα συνεχίσω με δουλειές. Θέλω έτσι λίγο το χρόνο μου τώρα που πήγα γυμναστήριο να χαλαρώσω. Πριν κάτσω να φάω το πρωινό και να χαλαρώσω, αυτό που θα κάνω είναι να βάλω το φαγητό να γίνεται. Το ένα πακέτο είναι αυτό και θα βάλω και δεύτερο μετά. Λοιπόν, έχω βάλει αλάτι, πιπέρι μόνο στα δύο τα δικά μου τα πίσω, σε αυτά που θα φάνε τα παιδιά μπροστά όχι. Τα πιάνω, θα φάνε 4 μπουτάκια τα παιδιά, θα τους τα ξεχωρίσω. Ούτε λάδι ούτε τίποτα, air fryer. Εδώ που λέει κοτόπουλο, αλλά επειδή λέει 40 λεπτά, εγώ θα το κάνω μισή ώρα γιατί δεν είναι ολόκληρο κοτόπουλο, είναι μικρά κομμάτια. Τα κοπανάκια. Αυτά. Κάρι, αλάτι, πιπέρι, ριγανίτσα, ούτε λάδια. Τέρμα υγιεινό. Να φύγει και το φαγητό από το κεφάλι μου. Το ρύζι θα το βάλω μεταγραμματικά, δεν έχει τίποτα. 5 λεπτά το έχεις έτοιμο. Επειδή ακόμη τα αυγά θέλουν το χρόνο τους, θα στρώσω και θα συμμαζέψω το δωμάτιό μου. Έχει ρούχα εδώ διπλωμένα, έχει εδώ κάτι ρούχα διπλωμένα, έχει εδώ τα πινέλα που τα άπλυνα. Πριν 2-3 μέρες είναι εκεί σίγουρα. Και να στρώσω και το κρεβάτι. Έτοιμο το δωμάτιό μου. Το μόνο που έχω αφήσει είναι αυτό εδώ το ρούχο. Ψέκασα τώρα και το κρεβάτι να μοσχομυρίσει με αυτό εδώ. Το μόνο που σκέφτομαι είναι να βάλω αυτό το φόρεμα μετά, οπότε το έχω αφήσει εδώ να το σκεφτώ. Εδώ δεν θέλει κάτι τρελό. Λέω να τις αλλάξω σε ντόνια, αλλά αργότερα. Εδώ κάποια ρουχαλάκια που είναι από το χθεσινό πλυντήριο, παύλα στεγνοτήριο. Διπλωμένα, εδώ να στρωθούν τα κρεβάτια, θα τα κάνω μετά. Έτοιμο. Καλή μου όρεξη. Βγήκε το πρώτο πακέτο. Έβαλα τώρα και νεράκι να βράσει με ένα κύβο κοτόπουλου. Έχω βάλει δεύτερο πακέτο να ψήνεται. Και εγώ κάθομαι και παίζω Pac-Man. Γιατί παιδιά έχουμε και εμείς ψυχή. Έχουμε και εμείς οι μανούλες ψυχή. Θα σας πω τι γίνεται. Έχω αρκετές δουλειές. Αλλά οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Και σήμερα είναι Παρασκευή. Και επειδή με περιμένει μια δύσκολη εβδομάδα, γιατί έχω αρκετές κλεισμένες δουλειές, θέλω να χαλαρώσω. Σαββατοκύριακο θα είμαι με τα παιδάκια μου στο σπίτι. Οπότε θέλω αυτή την ηρεμία τώρα που έχω, που είμαι μόνη μου, να κάτσω και να χαλαρώσω με αυτά που θέλω να κάνω. Και θα κάνω και τις δουλειές μου. Είδατε, παράλληλα σηκώνομαι, κάνω το μαγείρεμά μου. Θα βάλω μια σκούπα, θα σφουγγαρίσω το βράδυ. Θα ξεσκονίσω, θέλω να κάνω και τα τζάμια, θα τα κάνουμε στο Σαββατοκύριακο. Έχω πολλές δουλειές, δεν τελειώνουν ποτέ παιδιά, όλοι έχουμε. Έκλεισα το PlayStation, μην φανταστείτε, τρεις πίστες έπαιξα. Κάνα τέταρτο εκεί έτσι χαλάρωσα. Τώρα θα πλύνω ό,τι έχω βγάλει από το πρωινό, το σουρωτήρι που έβγαλα για το ρύζι, γιατί εγώ τις περισσότερες φορές το σουρώνω το ρύζι. Ήρθε η Αργυρό, Αργυρό Speaking, όσοι την ακολουθείτε εδώ στο YouTube. Όσοι δεν την ακολουθείτε, να πάτε να την ακολουθήσετε, δίνει ωραίες συμβουλές, ωραία tip για skincare, για μαλλιά. Έχει πιάσει πολλά γενικά.
για να χτενίσω το σοπάκι της, την κόρακλα της, γιατί σήμερα δίνει εξετάσεις για τον παλέτο. Οπότε δεν πήγε σχολείο, γιατί σας είπα ότι είναι Παρασκευή σήμερα και θα το ρωτήσετε. Και βλέπετε ότι τα δικά μου δεν είναι σπίτι, είναι στο σχολείο. Τους έβαλαν εξετάσεις πρωινές, οπότε δεν πήγε σχολείο να δώσει τις εξετάσεις του παλέτου. Τη χτένισα, έφυγε, τελείωσα με το ριζάκι τώρα. Το φαγητό είναι έτοιμο, ξεσκόνησα πριν έρθει η ρούλα και σκούπισα, έβαλα ηλεκτρική, σε σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, είναι όλα κομπλέ. Θέλω να καθαρίσω λίγο και το μπάνιο, είναι χάλια. Να αλλάξω και κουρτίνες, γιατί τη μία την έσκησε ο Γιώργος, όπως έκανε μπάνιο. Και τελικά δεν βόλεψαν αυτές οι καφέ οι κουρτίνες που είχα πάρει τελευταία. Σας τις έχω δείξει σε Jumbo Hall, νομίζω από το Jumbo τις είχα πάρει, δεν θυμάμαι τώρα. Η Supermarket Hall, η Jumbo Hall. Δεν βόλεψαν, γιατί είναι πολύ καφέ σκούρο, ούτε να ξυριστείς δεν μπορείς. Θέλω να τσεκάρω το βίντεο που δείτε πριν από αυτό. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά να δείτε ότι το σπίτι το έχω κάνει στην πένα. Επειδή είχα αναμένο φούρνο και επειδή δεν κάνει ρεύμα καθόλου σήμερα, άναψα air condition, γιατί και με το στεγνοτήριο μιλάμε, η ζέστη είναι αναπόφευκτο κομμάτι σε αυτό το σπίτι. Έτοιμα. Ο καναπές βλέπετε πως έχει γίνει το ύφασμα, γιατί τους πλένω αρκετά συχνά και επειδή είναι πολύ δύσκολο να βάλεις αυτά τα κουμποματάκια, το βάλαμε τελευταία φορά έτσι. Η ώρα είναι 11:25 και έχω χρόνο ακόμη να χαλαρώσω και να ξανασυνεχίσω δουλειές. Τουλάχιστον το θετικό είναι ότι εχθές που έφαγα μία ώρα να τρίβω τη βεράντα και τα μπατζούρια και όλα, δεν έχει έρθει ούτε ένα πουλάκι με αυτό το πλέγμα που έβαλα. Τέλειωσε και το στεγνοτήριο, έχω διπλώσει τα πάντα, μόνο και πίσω είναι ένα παντελόνι και ένα πουκάμισο, τα οποία θέλουν σιδέρωμα. Αυτά εδώ είναι για να τα δώσω, πρέπει να μπουν στο αυτοκίνητο να φύγουν, άλλη μία τσάντα εκεί κάτω να φύγει, άλλη μία τσάντα να τη στείλω στην Αθήνα. Αλεξάνδρα, βλέπεις, ακόμα εκεί είναι. Πρέπει να βρω μια κούτα να την φτιάξω, να στη στείλω. Καθάρισα και το στεγνοτήριο, τα φίλτρα, όλα τα πάντα, τον κάδο και αυτά. Και τώρα θέλω να τακτοποιήσω όλα τα ρούχα, να φύγουν από εδώ, να εξαφανιστούν. Η ώρα είναι 1:15, που σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξω. Έχω γίνει παπί πάλι. Καθάρισα το δωμάτιο των αγοριών. Τώρα θέλω να βάλω γρήγορα μία σκούπα και να μείνει μόνο το σκουγκάρισμα το βράδυ που θα κοιμηθούν. Επίσης μου έχει μείνει να τρίψω λίγο εδώ, το βλέπετε πως το έχουν το κρεβάτι που πιάνονται συνέχεια. Έχω στρώσει το κρεβάτι του Μιχαηλάγγελου, θέλω να στρώσω και το κρεβάτι του Γιώργου. Κατέβασα τα πάντα, όλα τα άλλαξα, αυτά ήταν κάτω, τώρα του κατέβασα τα Lego που θέλει να τα βλέπει. Ό,τι Lego έχει φτιάξει. Πολύ πράγμα. Και εδώ τα πιο μεγάλα Lego για να μην τα κουμπάει ο Μιχαηλάγγελος. Έτριψα συρτάρια, τα τρίψα όλα. Σκούπισμα, τρίψιμο το κρεβάτι, όπως σας είπα, στρώσιμο και φεύγω. 5 λεπτά μου δίνω γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Το μπάνιο μόνο και το δωμάτιο της Αλεξάνδρας έχουν μείνει παραπονεμένα, που θα τα κάνω αργότερα γιατί δεν προλαβαίνω. Και αν προλάβω σήμερα θα κάνω και τα μπαλκόνια έξω στα δωμάτια τους. Μόλις έφτιαξα ζύμη. Για άστο, δε, όχι δεν θα βάλω, μάλλον σταμάτα. Τον ξεσήκωσε ο Γιώργος που μπήκε στο δωμάτιο να με ρωτήσει κάτι για μια άσκηση. Όχι, όχι αυτό μέσα. Οπότε αυτό θα το ψήσουμε και μετά θα τα κουμπίσουμε, δεν το βάλεις μέσα. Οπότε ναι, δεν κοιμήθηκε. Ήρθαμε στους κουμπάρους μας να πλύνουμε το αυτοκίνητο γιατί δεν μπορούσαμε το κουκκινόχωμα. Παιδιά, πραγματικά το έπλυνα το Σάββατο και την Κυριακή έβρεξε και έγινε χαμός. Άγγελε, φοβάσαι? Δεν πιστεύω, είσαι μεγάλος, Πήγαν να κατέβουν, αλλά λέω όχι, γι' αυτό τα βλέπετε χωριζόνι και εγώ την έβγαλα γιατί κατέβηκα. Και αναμένουμε τώρα, περιμένουμε να ξεπληθούμε πρώτα λίγο και να μπούμε στη βούρτσα. Είχα αυτό το 40 λεπτό κενό μέχρι να πάρω τον Γιώργο, τώρα είναι πάρει 25 βέβαια, 5 ακριβώς χωλάει, αλλά τι είναι, 5 λεπτά είναι η βούρτσα, οπότε μια χαρά. Μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτα. Μες στα μάξι είμαστε. Δεν φοβάσαι. Πότε θα έρθει κοντά. Να. Α, μας πλένει τώρα, Άγγελε.
πάσε, μας πιάνει τώρα με σαπούνι. Θα σας πω ευτυχώς που χαλάρωσα το πρωί, αλήθεια. Κάνανε μπάνιο το μεσημέρι ο μικρός με την Αλεξάνδρα. Τον έκανα μπάνιο, βγήκε, παίξανε λίγο, βγήκαν. Πήγαμε γρήγορα στην Βελτάδα, είχαμε ένα μισάωρο πριν πάρουμε τον Γιώργο από το φροντιστήριο, κενό. Και λέω δεν πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο. Γιατί σας είχα πει ότι το είχα πάει για πλύσιμο, ένα 20 αρικάκι. Και την επόμενη μέρα έριξε το χώμα, δηλαδή δεν το χαρήκαμε καν. Πέτω το αυτοκίνητο σένιο. Έχω ψεκάσει όλο το μπάνιο με αυτά τα δύο που πήρα τελευταία από Kleenex. Κατά τη μούκλα, έχω βάλει στην πανιέρα σε κάποια σημεία και Kleenex, αυτό που είναι για τα άλατα, μπάνιο και άλατα λέει. Έχω ψεκάσει και την πανιέρα. Του Άγγελου του έφυγαν πριν. Ξεχάστηκε ότι δεν φοράει μπιλίνο, γιατί του έβαλα το μεσημέρι, αλλά δεν. Λοιπόν, άλλαξα και κουρτίνες. Και όλα τα καλύματα του καναπέ σήμερα βραχήκανε με τσίσα. Ευτυχώς είναι διάβροχα τα καλύματα, οπότε αν τα βγάλεις πολύ γρήγορα δεν παθαίνουν τίποτα. Τα έχω όλα για πλύσιμο εκτός από αυτό που έχει πληθεί, έχει μπει στεγνοτήριο, είναι κομπλέ. Θα το βάλω αύριο όμως, γιατί σήμερα έστρωσα αυτά. Έβαλα και κουρτίνες, αν και είναι αρκετά τσαλακωμένες. Δεν μ' αρέσει έτσι όπως φαίνονται. Θα περάσω το σίδερο που είναι για κρεμαστά ρούχα. Τι ακριβώς κάνει στο ψυγείο πάνω? Εδώ δείτε, παίρνει καρέκλα και ανεβαίνει, ανοίγει και τέλος. Κατέβα, θα δούμε τι θα φάμε σε λίγο, να τελειώσουμε με τις δουλειές. Μιλάμε, είχε εξελιχθεί αυτό το vlog μόνο σε δουλειές. Μόνο σε δουλειές, εδώ δείτε. Σήκω τα πλακάκια. Τούπλινα την κουβέρτα, τη βγάζει η Αλεξάνδρα από το στεγνοτήριο, μυρίζει ο Άγγελος και μου κάνει «Αι, ναι, λέω τώρα σύρτη πάλι σε όλο το σπίτι». Και ξανά πλήσιμο. Έχει μπει, αν θυμάμαι καλά, το τέταρτο πλυντήριο και πρέπει να βάλω και πέμπτο. Μπήκαν τα σεντόνια της Αλεξάνδρας, ξέστρωσε η Αλεξάνδρα μόνη της στο κρεβάτι. Έχω πάθει σοκ με το πώς έχει αστράψει η μπανιέρα, το βλέπετε φαντάζομαι, και το πώς έχουν φύγει. Εδώ πέρα είχε φουλ μούχλα. Σε όλα αυτά εδώ τα σημεία είχε φουλ μούχλα, παιδιά. Δείτε πώς έχουν αστράψει όλα. Και έβγαλε και κάτι κυτρινίλες, έβγαλε και κάτι βαφές από τα μαλλιά. Σοκ. Η λεκάνη πεντακάθαρη. Δεν μου αρέσει να σας δείχνω το μπάνιο. Το μπάνιο εννοώ την ώρα που το καθαρίζω, τη λεκάνη δηλαδή κυρίως. Παιδιά, είδα σε ένα vlog, κακή αυτό που θα πω, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Βλέπω σχόλια από κάτω σε αυτό το βίντεο. Μπράβο και την οικοκυρά που είσαι και τι αυτό και κοπέλα. Με το ίδιο πανί έπιασε και έκανε το μέσα της λεκάνης, το μέσα. Έκανε την απέξω τη λεκάνη, νυπτήρα, το μπάγκο, εντάξει, σοκ. Σοκ όταν το είδα, λέω Παναγία μου, μικρόβια παντού. Και μπράβο την οικοκυρά είσαι και τι ωραία καθαρίζεις και με τι τελειομανία. Και λέω τι γράφουν, τι λένε. Έτοιμα και αυτά όλα. Τώρα θέλω να βάλω τις οδοντόμπρουτσες γιατί έπλυνα και αυτά και τα στέγνωσα. Έχω τρίψει και τα ντουλάπια. Τα έχω βάλει όλα στο στεγνοτήριο. Αγκαλιά, τώρα. Τα έχω βάλει όλα στο στεγνοτήριο γιατί όπως σας είπα τα μπαλκόνια, ανέβα πάνω να σε πάρω, ανέβα. Τα μπαλκόνια είναι χάλια, αν πρώτα ο Θεός, αν τα καταφέρω θα τα κάνω αύριο. Τα σπάς τα δόντια. Είσαι καλά εδώ. Καλά είσαι. Το καπελάκι. Καπελάκι. Λοιπόν, αυτά, πάμε να στρώσω τώρα το κρεβάτι της Αλεξανδρούλας. Καλημερούδια, είναι η επόμενη μέρα. Το μαλλί του τρελού. Το μαλλί. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε. Πάνω στο κρεβάτι σου είναι το μαγιό. Πάνω στο κρεβάτι σου το έχω το μαγιό. Φέρ το γρήγορα. Θα πάμε μπάνιο, παιδιά. Λοιπόν, εχθές επέστρεψε ο Χρήστος από τη δουλειά. Έβαλα να φάμε. Έφαγαν όλοι. Εγώ δεν έφαγα κάτι για βράδυ. Ό,τι είχατε δει μέσα στη μέρα, αυτά έφαγα. Σημάζεψα τραπέζι. Δίπλωσα άλλο ένα πλυντήριο παύλα στεγνοτήριο. Μπήκα για να κάνω ένα ντουζάκι γιατί είχα γίνει παπί όπως είδατε, οπότε ξανά έκανα μπάνιο, εκτός τα μαλλιά, το σώμα μόνο. Και του λέω του Χρήστου προσπάθησε να κοιμήσει εσύ το Μιχαηλάγγελο, είναι κομμάτια, θα κοιμηθεί σίγουρα και με σένα. Οπότε τον κοίμησε ο Χρήστος, το πήρε σερί μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, 5.30-6 εκεί τον άκουσα.
και πήγα ξάπλωσα μαζί του και κοιμήθηκε άλλο ένα μισάωρο. 6-6 και κάτι, σηκωθήκαμε. Του έφτιαξα γάλα, μετά ήθελαν γάλα με δημητριακά τα μεγάλα, σηκώθηκαν και τα μεγάλα, γύρω στις 7 και κάτι. Καθημερινές παιδεύομαι να τα ξυπνήσω και Σαββατοκύριακα ξυπνάνε με το παραμικρό. Τέλος πάντων, είπα να σας συνεχίσω το vlog σήμερα και όχι απλά να ανοίξω και να σας χαιρετήσω να κλείσει η χθεσινή ημέρα, για να δούμε και λίγο θαλασσίτσα, να σας ανοίξει έτσι λίγο το μάτι με ωραίο χρώμα, ωραίες εικόνες. Οπότε θα σας πω πώς κύλησε η ημέρα. Σας είπα, είχε ξαγάλα του μικρού, γάλα με δημητριακά στα μεγάλα, έκατσαν, έφαγαν, βγήκανε λίγο στο μπαλκόνι, μετά παίξαμε λίγο PlayStation παρεούλα. Και είναι ακόμη νωρίς, είναι 10 και κάτι. Τώρα ετοιμαζόμαστε, φέρε το μαγιό σου, πάνω στο κρεβάτι είναι. Το μαγιό σου. Πάνω στο κρεβάτι, στη γωνία θα το δεις, τα ρούχα. Okay. Αλεξάνδρα, βρες του λίγο το μαγιό του. Τώρα ετοίμασα τα μαγιό τους, να δω και εγώ ποιο μαγιό θα βάλω. Να ετοιμάσω πετσέτες, αντιλιακά, όλα τα συναφή, όλα τα αυτά που παίρνουμε πάντα. Για να ξεκινήσουμε να πάμε για μπανάκι. Θα φτάσει λέει 35 βαθμούς σήμερα, η αλήθεια δεν φυσάει, δεν κουνιέται φύλλο. Μόλις άναψα και τα air condition γιατί παπί. Πολύ τσιχλιστρός, πολύ τσιχλιστρός. Θα πλύνουμε καλά το βράδυ τα δόντια, ε. Εντάξει. Μ' ακούς. Πέτα τη στα σκουπίδια και μην πιάσεις άλλη, φεύγουμε. Λοιπόν, αυτά σας κλείνω, να ετοιμάσω τα πράγματα και να φύγουμε. Έβαλα μαγιό, τελικά εγώ έβαλα το μαύρο και από κάτω έχω βάλει ένα κόκκινο. Διπλώνω τώρα πετσέτες. Αυτό που ακούτε, Γιώργο σταμάτα με το σκυλί, αυτό που ακούτε είναι το air fryer. Είπα να τους ψήσω γύρω. Γύρω, κοτόπουλο, πάρα πολύ νόστιμος. Από κρέτα φάρ με ελάδι. Τόσο γύρος γίνεται σε 5 λεπτά, οπότε εντάξει, γρήγορα θα γίνει, μια χαρά. Να το βάλω σε ένα ταπεράκι. Έχω και ριζάκι από χθες που είχε μείνει, οπότε θα βάλω και το ρύζι σε ένα ταπεράκι, το οποίο δεν θα ζεστάνω, θα το αφήσουμε να ζεσταθεί μόνο του από τον ήλιο. Και έχω κλείνει και εκεί πάνω τα βλέπετε νεκταρίνια. Ο Μιχαηλάκλος φοράει φανελάκι μαγιό και το καπέλο. Βάλ το καπέλο σου. Άρχοντας. Χθες έκανα και pancake, θα τους τα πάρω έτσι σκέτα να φάνε αν θέλουνε. Θα τους πάρω και αυτά μαζί. Έτοιμος ο γύρος, έχω πάρει 1,5 φακελάκι γύρο. Γιατί έκανα και σάντουιτς να πάρει ο Χρήστος μαζί του. Οπότε αυτό θα είναι το φαγητό τους, έχω ανοίξει τώρα κέι. Κάκι παγωμένο, έχω βάλει και ένα πλυντήριο πιάτων από εχθές το βράδυ, θα το κάνω μετά. Τώρα έβαλα το 5ο πλυντήριο, τα δίπλωσα όλα. Βλέπετε, πετσέτες, ρούχα, ό,τι είχε σε δόνια. Και φεύγουμε, εξαφανιζόμαστε. Μπα και αυτή εκείνη η Αναστασία. Πού? Τη Μαριάννα. Πού καλέ. Όχι, από εδώ θα έρθει. Δεν έχουν έρθει ακόμη. Τι είναι αυτή. Τι είναι. Μελό. Ποιος γεμίζει νερά, ποιος παγουράς. Ποιος γιανιώτης γεμίζει νερά. Πολλά νερά. Κοίτα. Έχεις και άμμο μέσα. Θα πού την πας την άμμο. Θα φτιάξουμε γέφυρα εδώ. Άγγελε, κοίτα. Κοίτα τι έλεγα παπά πριν. Ναι, το κατάλαβα. Βρε παγουρά. Κι άλλο. Άλλο. Άμμο. Άμμο. Για πες άμμο. Πες άμμο. Hey. Άμμο. Άλλο. Μπράβο. Άμμο. Έτοιμο. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch. And make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for you. Ταπεράκι, παραλία, παραλία. Αν
δεν δεις αυτή τη σκηνή, δεν είναι καλοκαίρι. Έλα και λάκω. Α, όχι, όχι, μην πιάσεις εσύ. Εσύ δεν έχεις χέρια για καρπούζι. Έλα. Έλα, Αλεξάνδρα. Πήραμε και δύο σαντουιτσάρες. Φύγετε το βράδυ. Όχι βράδυ, γιατί είμαστε ήδη πολλές ώρες. Μόλις φύγαμε το μαύρισμα που έχω κάνει. Έτσι μαυρίζω εγώ, έτσι είναι η μελανίνη μου. Τα! Θέλεις τσίσα, σου μιλάω, θέλεις τσίσα. Εντάξει, μπες στο σπίτι τσίσα. Είμαστε στη θάλασσα, η ώρα είναι 7. Είμαστε από τις 11 και φεύγουμε μόλις τώρα. Ω, Χριστέ μου. Ένα 8ωρο, παιδιά. Ένα 8ωρο. Με ομπρέλα, με αντιλιακά. Πολύ ωραία ήμασταν. Τώρα έχουμε 28 βαθμούς, οπότε είμαστε καλά. Πάμε να κάνουμε τον μπανάκι μας. Είπες καθόλου τι κύματα είχε? Έχω βγάλει βίντεο και θα τα δουν τα κύματα, Γιώργο. Πάμε να κάνουμε τον μπανάκι μας, να βάλω το πλυντήριο με τις πετσέτες και με όλα. Να δούμε τα σκυλάκια μας που θα έχουν λαλήσει ένα 8ωρο μόνο τους. Και να τα βγάλουν τα παιδιά μία βόλτα. Ποιος την έβγαλε πριν την κυρά? Εγώ. Ο Γιώργος τώρα είναι η σειρά του. Κάπου εδώ θα σας κλείσω, κάπου εδώ τελειώνει αυτό το vlog. Ελπίζω να σας άρεσε. Ένα vlog και στο σπίτι και ένα vlog και στη θάλασσα. Αυτά τα vlog που σας αρέσουν τα καθημερινά, τα μαμαδίστικα. Αυτά τα vlog που έχουν μέσα και τη θάλασσα που θέλετε να βλέπετε. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, αφήστε το σχόλιο σας. Κάντε εγγραφή, είναι εντελώς δωρεάν και μεγαλώνει η παρέα και βοηθάτε στο να βλέπουν. Μεγαλώνει και βοηθάτε η παρέα για να με βοηθάτε, γιατί πάνε τα βίντεο, σας το έχω ξαναπεί, πάνε τα βίντεο μπροστά και τα βλέπει κι άλλος κόσμος και μπορεί να έρθει στην παρέα μας. Πολλά φιλιά. Σκοτεινίσμα.